Πάμε. Είμαστε έτοιμοι φίλες και φίλοι για το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας, New York Bridge εναντίον Bolton Lye. Οι δύο ομάδες οι οποίες θα λέγαμε ότι έχουν παρόμοιους στόχους, που δεν είναι άλλοι από την είσοδο στα play-in της Development League. Οι BDL οι οποίοι έχουν κάποιες μαθηματικές ελπίδες και για πρόκληση στα play-off, αλλά χρειάζεται να κάνουν το απόλυτο. Πρώτη επίθεση για τους Πριτς, μπάλα στα χέρια του Ηλιώκα, αυτό που κόβεται από τον Σαμψόν Χαριτονίδη, αλλά με φάουλ, με ορμή ο Σαμψόν Χαριτονίδης. Προσπάθησε να βγάλει αυτή την άμυνα, έπεσε με δύναμη πάνω στον ηλιόκαυτο. Ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά μέσα στη ρακέτα, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν βαριά κορμιά. Ειδικότερα η New York Bridge είναι μια ομάδα που βασίζεται στο inside game και με τον ηλιόκαυτο και με τον Καστή. Είναι δύο από τους κορυφαίους σέντερ της λίγκας, αλλά και με τον Μενέγη, ο οποίος βρίσκεται τώρα στο πάγκο. Σε ζώνη από ό,τι βλέπουμε στο ξεκίνημα η New York Bridge. Μπάλα στα χέρια του Μαρκόπουλου, βγάζει έξω στον Μπέλα, ελεύθερος ο Μπέλας για τρεις, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound του Χαριτονίδη, ο οποίος κερδίζει σε δύο χρόνους τον αντίπαλό του, τον Καστή, αλλά δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι. Μπερδέσεις για τον Δρούγα. Δρούγας για τον ηλιόκαυτο, επιτίθεται από τον κεντρικό διάδρομο, πατάει γερά, δεν μπορεί να σκοράρει, ρυθμό το αμυντικό από τον Μπέλα. Και γρήγορα τώρα οι BDL θέλουν να φύγουν στην άλλη πλευρά. Πατάει γερά ο Μπέλας, προσπάθησε να του παίξει άμυνα ο Μπερδέσεις και τελικά θα χάσει το καλάθι ο αρχηγός των Bolton Lye. 1-0 το σκορ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Μπερδέσεις για τον ηλιόκαυτο, ξανά ο Μπερδέσεις. Πέρασε ο Καστής, τελείωσε τη φάση κάτω από το καλάθι. Πολύ ωραία κίνηση από το baseline, από έναν παίχτη που από τη στιγμή που περνάει το σώμα του κάτω από το καλάθι είναι πολύ δύσκολο να στοχίσει. Πολύ ταλαντούχος, πολύ ποιοτικός. Πέρασε ο Μαρκόπουλος, δεν τα κατάφερε. Αφήνει στον Μπερδέσι και τώρα ο Δρούγα στα φτάρια 2. Είναι άστοχος. Μπέρτος θέλει να φύγει στην άλλη πλευρά. Δεν θα τα καταφέρει. Και μάλιστα ο ίδιος έβγαλε την μπάλα. Έτσι είναι. Ακόμα δεν έχουν σκοράρει στο παιχνίδι οι Bolton Lye. Οι οποίοι Bolton Lye, ενώ ο Καστής σκοράρει και κάνει το 5-0, οι Bolton Lye οι οποίοι πήραν μια σπουδαία νίκη απέναντι στους No Limit με 65-61, σε ένα παιχνίδι που παρουσιάστηκαν με μόλις 5 παίχτες και παρόλα αυτά κατάφεραν και κέρδισαν έναν πάρα πολύ ισχυρό αντίπαλο. Στο παιχνίδι περνάει και ο Καγκαφώνης για τους BDL. Μπέρτσος για τον Μαρκόπουλο και τώρα Καγκαφώνης. Μαρκόπουλος κυκλοφορεί την μπάλα στο περίμετρο. Μπέρτσος, κλέβει ο Μπερδέσης και πασάρει εντυπωσιακά στον Καστή. Έχει βάλει όλα τα άλλα και έχασε αυτό ο Καστής. Μπέλας στην άλλη πλευρά. Πάει απέναντι σε όλο τον κόσμο. Πασάρι στο Χαριτονίδη, δεν μπορεί ο Σαμψόν. Χαριτονίδη ήταν πολύ ωραία η πάσα του Μπέλα, ο οποίος ζητάει και time out. Δρούγας για τον Παγόνη. Παγόνης εκτελεί για τρεις, άστοχος. Rebound μακρινό από τον Καγκαφώνη, που θέλει να τρέξει. Περνάει ο Καγκαφώνης, φτάνει μέχρι μέσα και σκοράρει. Καταπληκτική προσπάθεια από τον Καγκαφώνη. Επίδειξη υψηλής τεχνικής από έναν ιδιαίτερα πρικισμένο σκόρερ. Μπράβο Καγκαφώνη!
Ηλιόκαυτος για τον Δρούγα, ελεύθερος, πέναλτι, άστοχος. Rebound από ποιον, από τον Ηλιόκαυτο, με δύο κορμιά μέσα στη ρακέτα. Οι Πρίτς είναι δύσκολο να τους αντιμετωπίσουν. BDL τρίποντα από τον Παγόνι, 8-2 και time out από τον Ντίνο Μπέλα. Επιστρέφω σε λίγο για τη συνέχεια της αναμέτρησης. Επιστροφή στο παιχνίδι. Ακούτε και κάποιες ιαχές από πίσω μου. Λες και βρίσκομαι στο γήπεδο της Μπασκόνια. 8-2 το σκορ. Η διαφορά στους 6 για τους Bolton Lie. Για τους New York Priest, συγγνώμη, που έχουν ξεκινήσει καλύτερα το match. Κακαφώνης κατεβάζει την μπάλα. Σε ζώνη. Από το ξεκίνημα του παιχνιδιού οι Πρίτς και μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να αποσυντονίσουν την επίθεση των BDL. Εδώ Κακαφώνης, Μαρκόπουλος και τώρα Μπέλλας. Χαριτονίδης για δύο, από το high post είναι άστοχος. Rebound ψηλότερα όλα από τον Καστή, χωρίς κανένα πρόβλημα. Παγώνης με την μπάλα, Παγώνης ο οποίος ευστόχησε σε ένα τρίποντο νωρίτερα, είναι πολύ καλός από μακριά. Γενικότερα οι Πρίτς έχουν ποικιλομορφία στο παιχνίδι, που έχουν πολύ καλούς σουτέρ και πολύ καλούς παίχτες μέσα στη ρακέτα. Εδώ ο Ηλιόκαυτος με τον Χαριτονίδη, 2-1, γύρισε, το χάσε. Υπάρχει το αμυντικό του Χαριτονίδη και τώρα Κακαφώνης για τον Μπέλα. Μπέλας αφήνει για τον Κακαφώνη. Κακαφώνης έβγαλε στο Μαρκόπουλο, στάρει για 3. Είναι άστοχος, επιθετικό rebound όμως για τους BDL. Με τον Μπέλα φοβερή πάσα για τον Χαριτονίδη και αυτός τελειώνει τη φάση. Alley-oop συνεργασία και 8-4 γίνεται το σκορ για τους Bolton Lie που μειώνουν τη διαφορά στους 4. Double score τώρα για τους Πρίτς. Μπερδέσεις. Μπερδέσεις για τον Καστή. Καστής για 3. Πολύ δύσκολο, αλλά και εύστοχο από τον Καστή. Μπορεί να μην είναι το νούμερο ένα στοιχείο στο παιχνίδι του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το κάνει και αυτό. 11-4 το σκορ, με την μπάλα στα χέρια του Αγαφώνη. Βέρσος. Μαρκόπουλος για 3, θέλει να ανταποδώσει, δεν μπορεί. Μπερδέσεις στο μακρινό αμυντικό rebound. Λάθος πάσα, Καστή. Πόδια του Καστή. Ωραίο, έκανα και ρήμα. Καστή στα πόδια του Καστή. Είναι ένας πάρα πολύ καλός αμυντικός. Με την πίεση του στην μπάλα κάνει πολύ βρώμικη δουλειά. Παγώνης. Deflection από τον Κακαφώνη. Μπάλα όμως φτάνει στον Καστή. Το ζυγίζει. Θέλει να πάει μέσα και θα πάρει φάουλ. Με πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Ο Καστής το φάουλ το έκανε ο Καστής δεν μπορεί να σκοράρει, επιθετικό rebound από τον ίδιο. Το φάουλ τελικά τώρα το είδα, το έκανε ο Φωστέρ. Μπέλας. Πασάρισε το Χαριτονίδη. Εδώ ο Χαριτονίδης ουσιαστικά πήγε να μπερδέψει την άμυνα, εν τέλει μπερδέψει το συμπαίχτη του. Λάθος από τον Σαμψό Χαριτονίδη. Μπέλας.
Μπαγόνης. Μπαγόνης με τον Κακαφώνη. Ο Κακαφώνης προσπαθεί να τον τραβήξει έξω. Η μπάλα φτάνει μέσα στο καλάθι. Άστοχο το pivot που επιχείρησε εκεί ο Κιπιόλης. Και τώρα ο Μπέλας απέναντι στον Μπαγόνη. Καλό φάουλ από τον Μπαγόνη για να κόψει αυτή την απόπειρα επίθεση σε πρώτο χρόνο από τον Ντίνο Μπέλα. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τους BDL. Είναι καλό σουτέρ, εδώ δεν θα το αποδείξει rebound από τον Μπερδέση με τη βοήθεια του Μενέγη. Και τώρα ο Παγώνης στο ανοιχτό γήπεδο από τα 7,5 μέτρα άστοχος, αλλά δεν κοστίζει γιατί ο Μενέγης είναι εκεί για το rebound. Καστής, Μπερδέσης, ωραία η πάσα του χαμηλά για τον Καστή που έχει πλεονέκτημα. Κερδίζει τους πάντες και τα πάντα, 16-4. Από αυτό τον dominant center που βάζει τους αντιπάλους στα καλάθια, είναι εξαιρετικός. Στο συν 12 οι Πρίτς που έχουν ξεκινήσει εκπληκτικά το παιχνίδι. Μαρκόπουλος για τον Μπέλα. Και τώρα ο Χαριτονίδης βάζει την μπάλα στο παρκέ, παίρνει φάουλ, δεν βάζει το καλάθι. Χαριτονίδης λοιπόν στη γραμμή, ευκαιρία για να σπάσει αυτό το σερί των Πριτς, αλλά ο Χαριτονίδης είναι άστοχος. Από το 8-4 έχουν τρέξει ένα επιμέρους 8-0 και πλέον το συν 4 έγινε συν 12 για τους Πριτς. 0-2 rebound από τον Καστή. Ούτε εδώ μπορούν να βρουν μια λύση, να βρουν κάποιο πόντο. Μενέγης για τον Καστή. Κλέβει ωραία ο Μπέλας εδώ. Ήτανε δύσκολο το εγχείρημα του. Ήθελε να φτιάξει ο Καστής, αλλά ο ίδιος κλέβει την μπάλα. Και κοιτάξτε εδώ, κατεβάσει πολύ γρήγορα την μπάλα στην άλλη πλευρά και πασάρει στον Παγόνη. Παγόνης για τον Κιπιόλη. Ωραία αυτό στο Μενέγη, τάπα από τον Χαριτονίδη. Πολύ καλή άμυνα. Καστής, μία προσποίηση δεν έπιασε. Ο Σαμψόν Χαριτονίδης έμεινε πάνω στην μπάλα να πέφτει άμυνα. Του Πιόλης θα πάει προς το καλάθι, πολύ δύσκολη προσπάθειά του. Ο Μενέγης πρόλαβε το χρόνο και το έβαλε. 18-4 buzzer beater με τη λήξη του χρόνου. Στο συν 14 οι Πριτς που κάνουν φοβερά πράγματα στο παρκέ. Στη γωνία για τρεις, μέσα. Να μια λύση, να ένα μεγάλο σουτ από τον Μαρκόπουλο που κάνει το σκορ 18-7. Καστής προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Παγόνη. Πολύ καλή άμυνα deny από τον Κακαφώνη. Τώρα βγαίνει ο Μπέλας ψηλά. Μπερδέσει για τον Καστή. Σουτάρει αμέσως για τρεις. Το βλέπει σαν Βαρέλη. Τι κάνει ο τύπος, απίστευτος. 21-7. Θυμίζει Τζέρι Αγκράντ, όπως λέει ο Ηλιόκαυτος. Στη γωνία από Στέρι για να απαντήσει. Τα καταφέρνει. 21-10. Δεν έχουν πολύ χρόνο. 2-1. Μπερδέσεις ύψωσε, δεν πρόλαβαν. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. 21-10, γυρίζουμε σε λίγο, μην φύγει κανείς. Thank you.
φίλοι για τη δεύτερη περίοδο εδώ στο γήπεδο Τσέα. Πρώτη κατοχή για τους, Bolton Lai με τον Μπέλα, πάντα στη ζώνη η New York Fritz. Πέρασε ο Χαριτονίδης, αστόκησε ο ίδιος, μάχεται, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Ο Κουπιόλης στο rebound. Τρούγας και τώρα ο Μπερδέσης. Μπερδέσης βγάζει την μπάλα έξω για τον Κουπιόλη. Κουπιόλης αστοχή, rebound από τον Μαρκόπουλο. Μαρκόπουλος θέλει να τρέξει. Ωραία η πάσα του στο Χωστέρι. Και αυτός με το ανάποδο lay-up ρίχνει κι άλλο τη διαφορά στους 9 τώρα από τους 14 που είχε φτάσει νωρίτερα. Εδώ ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία με την αντίθετη κίνηση του Κουπιόλη από την baseline που μπέρδεψε την αντίπαλη άμυνα και είχε ως αποτέλεσμα να έρθουν δύο εύκολοι πόντοι. Νίνο Ηλιόκαφος και τώρα ο Μπερδέσης προσπαθεί να περάσει στον Ηλιόκαφο, κλέβει ο μπροστά ο Χαριτονίδης. Κακαφώνης. Πάρα πολύ ωραία η ραχιαία, πήγε μέσα. Κακαφώνης, εντυπωσιακός. Διαμαρτύρεται και σε έντονο ύφος στο Λάγιο για φάουλ. 21-14, η διαφορά κόβεται στα 2 από τους 14 στους 7. Να δούμε ποια θα είναι τώρα η αντίδραση των Πριτς. Δρούγας είναι καλός στερ, δεν θα τα καταφέρει εδώ. Μαρκόπουλος αφήνει την μπάλα να κυλήσει εκτός. Μαρκόπουλος για τον Μπέλα και από εκεί στο Χωστέρι, έχει ζεσταθεί. Αλλά εδώ δεν θα τα καταφέρει ο ίδιος. Στο μακρινό επιθετικό rebound και τώρα Μπέλα. Κρατάει ο Ντίνος Μπέλας, περνάει στο Χαριτονίδη, γυρίζει με το χουμ, αστοχή ο ίδιος, προσπαθεί για το rebound. Σκληρή μάχη με τον Ηλιόκα αυτό, στο τέλος του και τα χέρια. Βαλένει για τους Πριτς, με το Βελάκι να δίνει τη λύση. Ηλιόκαυτος στον Χαστή γυρίζει, είναι καταπληκτικός. Είναι να τον πιει στο ποτήρι, είναι μαγικός. 23-14, ο Καστής στη ζώνη του Λυκόφωτος. Μπέλα. 23-14, η Πρίτς και πάλι σε 9 μπέρδες από την από το φτερό, κακό πολύ το σουτ του Airball. Του Κιόλης και τώρα ο Καστής. Περνάει την μπάλα μέσα στον Ηλιόκαυτο. Ο Ηλιόκαυτος δεν μπορεί να σκοράρει σε αυτό το χρόνο. Κακαφώνει στο rebound, παίρνει φάουλ από τον Κιόλη. Όπως χαρακτηριστικά δείχνει ο Ζαφίρης Πλέγας. Μπέλας για το Σαμψό Χαριτονίδη. Πολύ ωραία πάσα χωρίς να βλέπει στο Ποστέρι. Αυτό το τριγωνάκι δούλεψε πάρα πολύ καλά για τους BDL. Με το κόψιμο του Ποστέρι από την baseline δίνει λύση ο Ποστέρις με τη συνεχόμενη κίνηση στην πλάτη των ψηλών των BDL. Αλλά ο Καστής είναι εξωπραγματικός. 25-16. Πάει για πολύ μεγάλη επίδοση. Μπέλας περνάει, κλείνεται ο ίδιος στο επιθετικό rebound, δεν μπορεί να σκοράρει. Rebound από τον ίδιο. Χαριτονίδης βγάζει έξω, Χωστέρης. Κακαφώνης δεν το παίρνει σε πρώτο χρόνο. Μένει πάνω στην μπάλα ο Μπερδέσης και παίζει άμυνα. Ο Μπέλας είναι άτυχος. Ξανά ο Χωστέρης στο επιθετικό rebound. Βγαίνει προς τα έξω, γυρίζουν και πάλι σε ζώνη τώρα οι Fritz. Κακαφώνης 5-4. Βρίσκει τον Μπέλα, στατική επίθεση, θα τελειώσει στα χέρια τους. Πήγε να βάλει αυτό που δεν μπαίνει ο Μπέρσος, τελικά αμυντικό rebound για τους Πριτς. Δρούγας. Τώρα ο Χαριτονίδης προσπαθεί να περιορίσει, να μην πάει μπάλα στο Καστή. Αλλά ο Μπερδέσης είναι αυτός που δίνει τη λύση από την περίμετρο. 28-16 από το μακρινό σου του Μπερδέση. Yeah.
Επιστρέψαμε εδώ στο παιχνίδι μεταξύ Καστή και BDL. Ο Καστής έχει βάλει 19 από τους 28 πόντους ομάδας του, είναι απίθανο. Και οι New York Knicks προηγούνται με 28-16. Κλασικά σε ζώνη Πρίτς, η ζώνη η οποία έχει δουλέψει γιατί έχει περιορίσει πάρα πολύ τα εξαιρετικά όπλα των BDL. Προσπίση του Μαρκόπουλου, ελεύθερος ο Πέρτσος, αστοχή rebound, αμυντικό από Καστή, ο οποίος και πάλι τρέχει. Κινείται σε ρυθμούς να σπάσει το φετινό ρεκόρ στο μπασκετάκι, αλλά φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα τον περιορίσουν κάπως. Η BDL εδώ έκανε βήματα, ο Καστής και τα παραδέχεται. Αυτή τη στιγμή η ψυχολογία του είναι στο ζενίθ, πετάει στα σύνορα. Ο Μπέλα πάτησε γερά εδώ. Ουσιαστικά η μπάλα έφτασε μέσα στον Μπέλα. Κάτι το οποίο δεν το ήθελαν και τώρα κλέβει κιόλας την μπάλα. Και σκοράρει, όχι, ο Μπέρτος κάνει εξ επαφής ένα εύκολο καλάθι. Έτσι, δώρο άδωρο το λάθος των Πριτς. Αποφασίζουν οι BDL να γίνουν λίγο πιο aggressive στην άμυνά τους. Τώρα γίνεται φάουλ από τον Μπέρτσο. Ίσως είναι και αυτή μια λύση, λίγο παραπάνω ξύλο δηλαδή, να ρίξουν τους αντιπάλους τους. Λιόκαυτος. Ο Δρούγας για τον Παγόνη. Ζητάει ο Καστής, επιλέγει να εκτελέσει ο Παγόνης, όχι. Rebound από τον Μπέλα, ο οποίος φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο και έχει εύκολο έργο. 28-20, εδώ πολύ κακή επιστροφή, ανύπαρκτη επιστροφή για τους Πριτς. Και διαφορά του 12-18. Και πάλι θέλουν να πιέσουν. Ο Κωνσταντινόπουλος με την μπάλα στα χέρια, προσπαθεί να του κλέψει την μπάλα ο Μπέρτσος. Τον πιέζει καλά, αλλά βρίσκει την άκρη του Κωνσταντινόπουλου και πάσα να λάβει για τον Καστή. Δεν μπόρεσε ο Καστής να βγει μπροστά λόγω της πολύ καλής άμυνας που κακαφώνει. Και υπάρχει time out γιατί πάει να στραβώσει λίγο το πράγμα για τους Πριτς. Έτσι θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας. 28-20 το score. Την μπάλα στα χέρια του κακαφώνη. Οι BDL που έχουν την ευκαιρία να ψαλιδίσουν κι άλλο τη διαφορά. Φοβερή πάσα στον Μπέρτο. Το έχασε και αυτό ο Μπέρτο και αμυντικό rebound από τον τεράστιο Λιόκαυτο. Ένα θηρίο μέσα στη ρακέτα του BDL. Δρούγκας. Ωραία πάσα στον Λιόκαυτο. Αυτός από κοντά σκοράρει. Αυτός ο αγαθός γίγαντας. 30-20. Νίνος Λιόκαυτος, η διαφορά στους 10. Γαγαφώνης με τον Κωνσταντινόπουλο κοντά του. Κρατάει την μπάλα ο Γαγαφώνης, βγαίνει και ο... πέφτει άσχημα τώρα ο Γαγαφώνης στο παρκέ. Φάουλ είναι. Για τους Golden Light. Παναφορά για τον Φωστέρη. Διπλέψαν από τον Παγόνη, αλλά η μπάλα φτάνει στο Μαρκόπουλο. Το σουτ για 3 είναι άστοχο από τον Κακαφώνη. Rebound, ακόμα ένα από τον Ηλιόκαυτο που κάνει πάρα πολύ δουλειά μέσα στο ζωγραφιστό. Διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. Το ζήτησε χαρακτηριστικά ο Ηλιόκαυτος. Άμυνα εδώ η BDL. Η μπάλα θα φτάσει στον Μαρκόπουλο χαμηλά για τον Φωστέρη. Ο Φωστέρης βάζει την μπάλα στο παρκέ.
Εδώ μπορούσε και να εκτελέσει, προτίμησε τον Μπέρτσο, ο οποίος τρίτη φορά βρίσκει μόνο ταμπλό. Κωνσταντινόπουλος, Δρούγας, πάσα στον Κωνσταντινόπουλο και τώρα ο Δρούγας για τον Καστή. Κοιτάξτε εδώ πόσος κόσμος έχει μαζευτεί γύρω από τον Καστή που αστοχεί, που δέχεται μάλλον στόπ από τον Χαριτονίδη, αστοχεί και σε δεύτερο χρόνο. Κακαφώνης, η πάσα του Μαρκόπουλος για τρεις, όχι, ριμπάουντ του Ιλιόκαυτου, ακόμα ένα. Παράβαση 8 δευτερολέπτων, κοιμήθηκαν οι Πρίτς. Μενέγης και Μπερδέσης στο μάτς για τους Πρίτς που προηγούνται με 10. Κατοχή για τους Golden Light. Άστοχος ο Φωστέρης από τη γωνία, rebound αμυντικό από τον Κωνσταντινόπουλο και τώρα Μπερδέσης. Θα δώσει τον Μενέγη. Μενέγης θέλει αποστάρει τον Κακαφώνη, παίζει καλή άμυνα ο Κακαφώνης με το σώμα. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα του Μενέγη. Δίνει στον Ηλιόκαυτο, δεν μπορεί αυτό να σκοράρει φάουλ από τον Μενέγη. Είναι το τρίτο μαδικό του Πρίτς. Θα γυρίσουμε σε λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι. Η μπάλα στα χέρια του Μπέρτσου. 30-20 το σκορ. 90 δευτερόλεπτα για να πάμε στο ημίχρονο. Μπέρτσος κλείνεται. Περνάει το κέντρο. Τεχνική ποινή στους Πρίτς. Διαμαρτύρεται έντονο ο Παγώνης. Και η μπάλα είναι για τους Golden Light. Εύστοχος ο Μπέρτσος. Θα κάνει το σκορ 30-21, κατεβάζει τη διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο. Επαναφέρει ο Κακαφώνης και βρίσκει τον Μπέλλα. Μπέλλα σπασάρει έξω, πολύ ωραία συνεργασία. Μπέρτσο! 30-24, καλό σουτ ήταν αυτό και βρίσκει στόχο. Πέφτει η διαφορά στους 6. Κωνσταντινόπουλος αυτή τη φορά περνάνε σωστά το κέντρο. Κλέβει όμως ο Μπέρτσος. Η μπάλα είναι για τους Πρίτς. Κάθεται στον πάγκο για να πάρει μερικές ανάσεις και ο Ηλιόκαυτος θα περάσει και πάλι στο παιχνίδι Καστή για αυτό το τελευταίο λεπτό του πρώτου μέρους. Κωνσταντινόπουλος θα δώσει το Μενέγη, θα φτάρει αυτός για 2 από τα 4. Άστε το κουμπάνο του Χαριτονίδη. Μπέλλα. Του δίνουν πάρα πολύ χώρο και το παίρνει. Τον έπαιξαν προκλητικά άντερ, αλλά δικαιώθηκαν. Rebound επιθετικό. Και πάλι ο Μπέλλα. Πάει προς τα μέσα, χάνει την μπάλα. Μπερδέσεις κλέβει. Μπερδέσεις. Απόκληση 6 δευτερολέπτων στα 2 χρονόμετρα. Τασάρι στον Καστή. Καστής από κοντά. Υπάρχει παρέμβαση και out την μπάλα για τους Πρίτς. Διαμαρτύρεται ο Μαρκόπουλος. Η μπάλα όμως παραμένει για τους New York Πρίτς. Παγώνης. Σουτάρει για 3. Μέσα. Μεγάλο σούτ από τον Παγώνη. 3 δευτερόλεπτα. Μπέλλας.
3-2, κανένα. Τέλος ημιχρόνου με το σκορ στο 33-24. Γυρίζουμε σε λίγο, με φύγει κανείς. Του μπάσκετ είμαστε και πάλι μαζί σας για το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο γήπεδο της ΕΑΠ. 33-24 προβάδισμα για τους New York Knicks μετά από ένα σκληρό πρώτο ημίχρονο με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Γκαστή, ο οποίος έχει πετύχει 19 πόντους. Οι Knicks, οι οποίοι με αυτή τη ζώνη που βλέπετε, την οποία την έχουν κρατήσει σε όλη τη διάρκεια του μάτς ως τώρα, έχουν καταφέρει να αποδιοργανώσουν πλήρως τους New York Knicks, τους Golden Lake, και τώρα είδαμε ακόμα ένα άστοχο σούτ από τη γωνία με τον Μαρκόπουλο Κωνσταντινόπουλος για τον Ηλιόκαφο. Ηλιόκαφος περνάει και πετυχαίνει, καλάθι και φάουλ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Νίνο Ηλιόκαυτο. Και μία βολή για να στείλει τη διαφορά στους 12. Οι Knicks, οι οποίοι είναι ελάχιστα τα σημεία του αγώνα που δείχνουν να μην το ελέγχουν. Με τους δύο ταύρους μέσα στο ζωγραφιστό, τον Γκαστή και τον Ηλιόκαυτο, να είναι οι δύο παίκτες που τους οδηγούν, και βέβαια η πολύ καλή τους άμυνα. Κακαφώνης. Σαμψόχαρη τον είδες και τώρα ο Μπέρτσος. Και πάλι ο Κακαφώνης παίρνει ένα τρίποντο ελεύθερο στο χέρι πάνω του Γκαστή. Γκαστής που αφήνει για τον Κωνσταντινόπουλο και από εκεί μπάλα πάει στον Περδέστη. Μπερδέσεις, το σκέφτεται, θα βγάλει έξω την μπάλα στον Δρούγα και τώρα και πάλι ο Μπερδέσεις, φτάρει για 3, είναι άστοχος, rebound αμυντικό από τον, Παναγιώτη Μαρκόπουλο. Η πάσα έξω στον Μπέρτσο, ο Μπέρτσος δίνει στον Μαρκόπουλο γρήγορες πάσες για να βρεθεί ένα ρήγμα, τελικά ένα πολύ δύσκολο καλάθι από τον Μπέρτσο. 35-26. Και πάλι στο μονοψήφιο διαφορά, εκεί πλέον έχει παγιωθεί μεταξύ 8 και 12. Ρούγας, Κωνσταντινόπουλος πέρασε, στάθηκε και εκτέλεσε rebound από ποιον, από τον Κωνσταντινόπουλο, το μακρινό rebound εδώ παρίσπρισε μέσα στα κορμιά των BDL. Δρούγας, παγώνεις με το Φωστέρι. Γύρισε ο Δρούγας άστοχος. Ριμπάουντ Φωστέρι. Μπέρτσος. Περνάει, πήρε φάουλ. Χαριτονίδης βγάζει έξω στο Μαρκόπουλο. Καλή επίθεση, Φωστέρης κάτω από το καλάθι. Πολύ κακό τελείωμα. Υπάρχει επιθετικό rebound, αλλά όχι ανανέωση του χρόνου γιατί δεν έχει βρει μπάλα στο πάνι. Μαρκόπουλος για 3, όχι. Rebound από τον Γκαστή. Μπερδέσεις. Για τον Καστή χαμηλά, πολύ ωραία κίνηση, ξαναπαίρνει το όπλο του και πετυχαίνει ακόμα ένα καλάθι. 21 πόντι από τον ψηλό, ο οποίος κάνει ένα φοβερό παιχνίδι. Κλέβει την μπάλα ο Δρούγας από την ασυνεργασία των παιχνών των BDL. Λάθος όμως η πάσα για τον Καστή και ευνηδιασμός, λάθος από τον Μαρκόπουλο. Ο οποίος Φωστέρης θα κάτσει στον πάγκο για να περάσει το παιχνίδι. Ο Μπέλλας. 37-26 το σκορ, Δρούγας. Πάσα προς τα μέσα. Κράτησε ο Καστής. Ψάχνει ελεύθερο παίχτη. Μάχη εκεί μεταξύ
Χαριτονίδη και η Λιώκ αυτού. Τεχνική πλήστος από τον Χαριτονίδη. Λέγω, σας έπεσε λίγο άτομο στο παρκέρ, έχει και ένα χτύπημα στο μάτι. Διαμαρτύρεται ακόμα ο Χαριτονίδης στον κύριο Λάγιο, που το εξήγει για ποιο λόγο σφύριξε αυτό το φάουλ. Πρώτη βολή μέσα από το Δρούγα. Μάλλον η μοναδική βολή, γιατί ήταν τεχνική ποινή, 38-26. Επαναφορά με τον Μπερδέση, το συν 12 και πάλι. Χαριτονίδης πρόκειται τον καστή και υπάρχει φάουλ. Υπάρχει πάρα πολύ νεύρο, πάρα πολλές σκληρές μονομαχίες μέσα στο καλάθι. Ελπίσουμε το παιχνίδι να παραμένει σε κόσμια πλαίσια. Ενώ υπάρχει και μία ένταση, τι ήθελα και μίλησα. Κακαφώνησμα Μπερδέσης εκεί, μία μικροένταση. Πάει τώρα ο Μπέλλας και κάτι λέει στον Μπερδέση. Δεν θα πάει καλά αυτό. Από 6 και 39 για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Λιώκαυτος για τον Μπερδέση. Και πάλι ο Λιώκαυτος βγάζει έξω, δεν δίνεται τώρα φάουλ. Χαριτονίδης, κοιτάξτε εδώ πως πάει προς τα μέσα και παίρνει φάουλ από τον Κωνσταντινόπουλο. Βολές κερδίζει ο Χαριτονίδης, ο οποίος με πολύ θράσος έκανε ένα τρομερό post to post. Στη γραμμή για πολλές. Σαμψόν Χαριτονίδης. Πολύ σημαντικός παράγοντας για το παιχνίδι αυτό. Θα βάλει την πρώτη, 38-27. Δύο από Σαμψό Χαριτονίδη, 38-28, η διαφορά στους 10 και πάλι. Στρογγυλά, Καστής για τον Μπερδέση. Ο Μπερδέσης είναι με τον Μαρκόπουλο τώρα. Θα πασάρει στον Καστή, αυτός με τον Μπεκαφόνη. Καστής βγάζει έξω, Κωνσταντινόπουλος για 3, άστοχος, ριμπάουντ από τον Ηλιόκαυτο. Και πάλι Κωνσταντινόπουλος για τον Δρούγα. Θα σουτάρει για 3 και θα δικαιωθεί. 41-28, 13-3. Ο Μπέρτσος απαντά, 41-31. Μεγάλο σούτ από τον Μπέρτσο, για ψυχολογικούς λόγους να μην ξεφύγει άλλο διαφορά. Μπερδέσεις. Περνάει, ωραίο pick and roll με τον Ηλιόκαυτο. Δεν τελειώνει όμως καλά τη φάση ο έμπειρος σέντερ. Και τώρα Μπέρτσο στο ανοιχτό γήπεδο. Πατάει γερά, παίρνει το φάουλ. Βολές για τον Μπέρτσο. Και υπάρχει time out από τους Spritz, γυρίζουμε σε λίγο. Ήδη θα συνεχιστεί με τις δύο βολές του Μπέρτσου. Η διαφορά είναι στους 10, 41-31. Και ο Μπέρτσος έχει την ευκαιρία να αντικατεβάσει και πάλι. Στον πάγκο Ηλιόκαυτος και ο Κιόλης και ο Κωνσταντινόπουλος από πλευράς Πρίτς. Από την άλλη έκατσε στον πάγκο Φωστέρης με τους BDL. Μπέρτσος ευστοχή, είναι καλό στερ βολών και μετά τα μέσα της δεύτερης περίοδου έχει ζεσταθεί. Πιέζουν σε όλο το κήπεδο οι BDL, παγώνει. Οι Πρίτσος είναι 8, θέλουν να κρατήσουν.
κρατήσουν τη διαφορά ψηλά. Καστής, φοβερή πάσα για τον Δρούγα. Δρούγας πάτησε γερά και εκτέλεσε. 43-33, εκπληκτική πάσα. Αλλαγή παιχνιδιού ουσιαστικά με το ένα χέρι από τον Καστή. 43-33, Κακαφώνης. Βλέπει από μπροστά ο Καστής. Ο Μπέλλας σουτάρει για δύο, αστοχή. Η μπάλα είναι για τους τρεις. Πάρα πολύ καλή άμυνα. Καστής. Πάσα πάρα πολύ κακή. Ο Δρούγας τρέχει να καλύψει μπρος πίσω. Χειροκροτούν από τον πάγκο τον Μπριτς. Η μπάλα είναι για τους BDL. Ένα παιχνίδι που ουσιαστικά από τη στιγμή που πήραν τη διαφορά οι Μπριτς στο πρώτο δεκάλεπτο και έπειτα κινείται σε ακριβώς αυτό το τέμπο. Λίγο πάνω από τους 10, λίγο κάτω από τους 10. Λάθος τώρα του Χαριτονίδη. Πολύ κακή αυτή η πάσα. Μπερδέσει. Λάθος πάσα κλέβει ο Μπέλλας. Παίρνει φάουλ από τον Μπερδέσι, αντιαθλητικό από τον Δρούγα. Αντιαθλητικό. Γιατί ήταν από πίσω. Ο Δρούγας δεν διαμαρτύρεται, πάντως το παραδέχεται ότι υπέπεσε αυτή την παράβαση. Η πρώτη βολή στο στόχο, 43-34. Και τώρα 43-35, ευκαιρία για τους BDL να κατεβάσουν κι άλλο διαφορά. Να εκμεταλλευτούν δηλαδή στο έπακρον αυτό το αντιαθλητικό φάουλ. 43-35. Χαριτονίδης πάντα σε ζώνη. Η Πρίς προσπάθησε να βγει να κλέψει ο Καστής. Κράτησε ο Χαριτονίδης. Καλά και φάουλ. Εντυπωσιακή προσπάθεια. 43-37. Οι BDL είναι εδώ και επιστρέφουν με τον Σαμψόν Χαριτονίδη να βάζει την μπάλα στο μαρκέ, να πηγαίνει σε αυτό το cost to cost και να τελειώνει τη φάση. Στο παιχνίδι περνάει ο έτερος playmaker ο Κωνσταντινόπουλος στον πάγκο Μπερδέσης. Μέσα ο Σαμψόν. 43-38. Στους 5, μετά από πάρα πολλή ώρα κατεβαίνει εκεί. Μέχρι τις 6 και πάει 30-24. Καστής. Τώρα καλούνται να βρουν λύσεις οι πριν. Στενέγης. Καλή άμυνα από τους BDL. Μπάλα στον παγόνι. Μένει πάνω τον Μπέλλα. Γύρισε ο Καστής που σκόραρε. Διαμαρτύρεται το παγόνι για φάουλ από τον Μπέλλα στην αρχή της φάσης. 45-38. Ετοιμάζει το ηλιόκαυτος να επιστρέψει. Καγαφώνης. Η πάσα για τον Μπέλλα. Περνάει, κλείνεται φάουλ του Μενέγη. Βολές για τον Δίνο Μπέλλα. Η Λιώκαυτος θα επιστρέψει στη θέση του Μενέγη. Και τώρα πάει σε ένα πολύ ψηλό σχήμα και με Λιώκαυτο και με Καστή. Με τον Παγόνι στο 3, τον Δρούγα στο 2. Μια ομάδα γεμάτη ψηλά κορμιά η Πρίτς. Έβαλε την πρώτη ο Ντίνος Μπέλλας που έχει 3-3 στις τελευταίες του απόπειρες και είναι εξαιρετικός από τη γραμμή. Και πώς να χάσει βολή. Χάνει τώρα. Παραμένει το 45-39. Ηλιόκαυτος για τον Καστή. Τεχνική ποινή στον Μπέρτσο για πολύ έντονη διαμαρτυρία.
Ευστοχή ο Δρούγα στη βολή της τεχνικής ποινής και τώρα ξεκινά το ταυτί για τους δύο που κέρδισαν το φάουλ του Μπέρτσου. Και 15 ακόμα για το τέταρτο δεκάλεπτο. 47-39. Μένει εκεί αμυντικό ρυπόρ του Μπέλα. Κλέβει ο Κασταντινόπουλος χωρίς φαουλ. Καστής βγάζει έξω, παγώνης, είναι καλόστερ, πολύ καλή προσποίηση. Κωνσταντινόπουλος για τον Κιουπιόλη, αυτός σκοράρει. 49-39. Φάουλ κερδίζει χαμηλά ο Χαριτονίδης. Πάρα πολλά φάουλ στο μάτι. Χαριτονίδη στη γραμμή, αστοχή στην πρώτη, παραμένει το 49. Ούτε η δεύτερη από το Σαμψόν, rebound του Καστή, ευκαιρία τώρα να επαναφέρουν τη διαφορά εκεί που ήταν νωρίτερα, στους 12 και στους 13. Πριν. Παγώνης για 3, χωρίς να το πολυσκεφτεί, όχι. Rebound από τον Μαρκόπουλο. Μπέρτσος. Σταματάει και στάρει στον εφηδιασμό. Τούβλο, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound. Μαρκόπουλος. Ευστοχή 49-41. Τρέχει ο Μπέρτσος να κλέψει από τον Παγώνη, ο οποίος όπως κρατάει κάνει λάθος. Και ο Μαρκόπουλος θέλει να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Περιμένει τον Κακαφόνη, εκεί πάει μπάλα. Κακαφόνης για τον Μπέλα. Καλή κυκλοφορία για να μείνει ένα ελεύθερο σουτ στη γωνία που το παίρνει ο Μπέρτσος αλλά το χάνει. Μάχεται ο Μαρκόπουλος, η μπάλα βρίσκει στο πόδι του και είναι από εκεί. Για τους Πριτς. Διαφορά στους 8. Παγώνης. 1.54 για να ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Παγώνης αλλάζει hand-off με τον Μπερδέση. Μπερδέσης δεν παίρνει το screen, δίνει στον Καστή. Καστής κλείνεται από 2. Η έξτρα πάσα. Προς τον Ζαφίρη Πλέγα. Μπορεί να μπέρδεψε τη στολή του διαιτητή του Πλέγα που μοιάζει λίγο με τον Πριτς. Κακαφώνης, πάσα του χαμηλά για τον Μπέλα. Συνεχόμενες πάσες, προστέρης από κοντά, εύκολο είναι αυτό. 49-43 με το ταμπλό για να μειωθεί η διαφορά στους 6. Η Λιώκα αυτός κατεβάζει. Αφήνει τώρα στον Μπερδέση. Μπερδέσης θα μείνει πίσω από τα σκρίν και θα εκτελέσει τα κόερμπολ. Και ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο οι BDL. Τώρα είναι η δικιά τους στιγμή στο μάτι. Μπέλας. Μπέρτσος για 3. Όχι. Καλό σούτ αλλά άστοχο. Του πιόλις το rebound και τώρα Μπερδέσης. Εδώ ήταν μεγάλη ευκαιρία να πέσει στις 3 τη διαφορά και να έχουμε άλλο μάτι. Μπερδέσης παίρνει φάουλ για βολές. Από τον Μαρκόπουλο έχουν συμπληρωθεί τα φάουλ, θα πάει στη γραμμή ο Μπερδέσης. Ο Μπερδέσης που αν δεν κάνω λάθος έχει πετύχει ένα τρίποντο στο πρώτο ημίχρονο. Έχει παίξει και πολύ καλή άμυνα. Έξω πάντως πρώτο, παραμένει το 49-43. Σαράντα εννιά και ένα 50-43 και πάλι στους 7.
Καταφώνεις, αφήνει την μπάλα και λύσου. Ο Στέρης βγάζει έξω, ελεύθερο τρίποντο. Άστοχο όμως από τον Μπέρτσο. Rebound του Πιόλη. Και τώρα 30 δευτερόλεπτα για το τρίτο δεκάλεπτο. Θα μείνουν και περίπου 7-8 στους BDL. Πιόλη. Όλη την επίθεση φωνάζει από τον πάγκο. Μπερδέσεις. Θα σουτάρει για τρεις. Θα κάνει airball. Καστής. Θα πάρει το επιθετικό rebound. Θα βγάλει έξω. Παγώνει σουτάρ για τρεις. Πάρα λίγο. Καφώνης, πέρασε, έδωσε τον Μπέλα, 3-2, κινήθηκε άμυνα, Μπέλας καλάθι, μπάζερ μπίτερ. 45, τελειώνει τρίτη περίοδος, γυρίζουμε σε λίγο. Μουσική 50-45 το σκορ εδώ στο γήπεδο της ΕΑΠ, απομένει μία περίοδος για να μάθουμε τον τελικό νικητή. New York Prince εναντίον Golden Line. Ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι που δεν έχει χάσει το ενδιαφέρον του. Ρούχας για τον Κωνσταντινόπουλο και από εκεί στον Μπερδέση. Μπερδέση και πάλι για τρεις. Κι άλλο airball. Όχι και τόσο καλή ιδέα από τον Μπερδέση αυτό το σουτ. Μπέλας. Ο Στέρης. Καλή άμυνα εδώ από τους Πριτς. Μπερδέσεις για τον Κωνσταντινόπουλο. Με δύο χειριστές τώρα. Δρούγας για τρεις. Μέσα! Δρούγας και Παγώνης έχουν δώσει πολλές λύσεις από τον περίμετρο. 53-45. Μπάλα στον Κακαφόνη. Εκείνος για τον Μπέλα και τώρα λάθος από τον Μαρκόπουλο. Δεν συγκράτησε την πάση του Μπέλα. Ρούγας. Επιθετικό rebound από τον ίδιο είναι άτυπο στο ηλιόκα. Ο Μπέλας έβαλε σωστά τα χέρια του στην μπάλα. Μπέλας πηγαίνει γρήγορα, δίνει στο Φωστέρη. Πάσα στο Μαρκόπουλο. Καλή συνεργασία Φωστέρης με το φλότερ. Η μπάλα δεν πέφτει μέσα. Καστής το μητικό rebound. Κρούγας για τρεις. Όχι, rebound από τον Μαρκόπουλο. Τους BDL. Θα επαναφέρει ο Μπέρτσος από την πλάγια γραμμή. Μεγαφώνει. Περιμένει ο Μπέλας. Εκεί πάει μπάλα. Μπέλας όπλησε και πήρε φάουλ για τρεις βολές. Αχρίαστο φάουλ από τον Κωνσταντινόπουλο. Στη γραμμή ο Ντίνος Μπέλας. Μπέλας 53-46. Ο Μπέλας ο οποίος είναι αψεγάδιος από τη γραμμή. Η Πριτς. Ο Μπέλας βάζει, χάνει τη δεύτερη. Σπάνιο για τον Μπέλα. 53-46. Ο Κωνσταντινόπουλος ο οποίος στο μεταξύ αποβλήθηκε με φάουλ. Παγώνης πέρασε. Πήρε φάουλ από τον Μπέλα. Βολές για τον Τάκη Παγώνη. Σειρά του τώρα να πάει στη γραμμή των βολών. 8 λεπτά ακριβώς για το φινάλε. Δεν έχουν χάσει τη στιγμή, το προβάδισμα Πριτς.
αλλά δεν έχουν κλειδώσει τη νίκη. Ο Παγώνης δεν μπορεί να ευστοχήσει με την πρώτη. Είναι καλός σούτερ γενικά. Εδώ ήταν άσχημα εκτελεσμένη. Δεύτερη βολή για τον forward, τον Fritz. Καλύτερα εκτελεσμένη, αλλά ο Μπέλλας στο rebound. Περνάει ο Μπέλλας εντυπωσιακά και δίνει στον Μπέρτσο που από κοντά δεν σκοράρει. Αλλά ο Μπέλλας παίρνει το rebound. Φωστέρης, γωνία, Μαρκόπουλος για τρεις, ούτε αυτό. Δύο φορές που η μπάλα παίζει άσχημο παιχνίδι στο BDL. Τυχερή σε δύο περιπτώσεις. Freeze. Πέρασε ο Μπερδέσης, πήγε μέσα, δεν μπορεί. Η Λιόκα αυτός είναι εκεί, ούτε αυτός μπορεί. Rebound από τον Μπέρτσο. Περνάει το κέντρο ο Μπέρτσος. Παίρνει φάουλ και είναι βολές. Γιατί είχε πάρει τα βήματα όταν του έκανε το φάουλ ο Παγώνης. Βολές λοιπόν για τον Μπέρτσο, ο οποίος επίσης είναι ένας εξαιρετικός τερβολών, ο οποίος πολύ σπάνια στοχεί. Προβλέπω 2 στους 2. Μπέρτσος. Αστοχή. Παραμένει το 53-47. Πράγμα σπάνιο για τον Μπέρτσο, που συνήθως με κλειστά μάτια να σουτάρει τη βάζει. Μπέρτσος βάζει τη δεύτερη 53-48. Μπερδέσεις. Σημαντική αυτή η άμυνα για το PDL. Η Λιώκα στο χαμηλά με το Χαριτονίδη. Κοιτάξτε πως πάει προς τα μέσα. Επιθετικό φάουλ. Ένα πάρα πολύ δυνατό ματσάπ με πάρα πολύ μπασκετικό ξύλο. Στη γωνία, Μαρκόπουλος για τρεις. Δεν στέλνει τη διαφορά σου δει. Παγώνης. Περνάει την μπάλα μέσα Καστής από κοντά. Από τη στιγμή που έμεινε με τον κοντύτερο Καγκαφώνη, πλέον η λύση του Καγκαφώνη ήταν είτε να του κάνει φάουλ ρισκάροντας ακόμα και ένα γκολ φάουλ. Οπότε ο Καστής είχε εύκολο δρόμο προς το καλάθι. 55-48. Καγκαφώνης. Πάσα για τον Μπέλλα. Ο Μπέλλας κλείνεται. Παίρνει φάουλ στα 3,5 δευτερόλεπτα. Και είναι βολές. Όχι, είναι το τέταρτο. Απλά γράφει και πολύ γρήγορα στο ταμπλό. Ζητώ συγγνώμη για τη σύγχυση που μπορεί να δημιούργησα. Στους 7 είναι φορά. Βάζω γαστή. Ο Λιώκαυτο. Μέσα ο Μενέγης. Μπέλλας. Πασάρι στο Καγκαφώνη. Ελεύθερος για τρεις. Μέσα. Νάτος ο Καγκαφώνης. 55-51. Πολύ μεγάλο σουτ που μπορεί να αλλάξει το μάτ. Για πρώτη φορά τόσο κοντά η BDL. Καστής δεν μπορεί. Χαριτονίδης στο rebound. Και τώρα Καγκαφώνης προωθεί για τον Μπέλλα. Να η BDL που είναι εδώ. Είναι εδώ η BDL. Καγκαφώνης σουτάρει για τρεις και πάλι. Κακό αυτή τη φορά. Εδώ είχε την ευκαιρία να μειώσει τον πόντο λίγο πριν μπούμε στο πεντάλεπτο. Μπερδέσεις, πέρασε. Βρήκε φοβερή πάσα για τον Καστή κάτω από τα πόδια του αντιπάλου. Σκαστή στον Καστή και καλάθι από τον σέντερ τον Πριτς. 57-51, ανάσα. Μπέρτσος.
Σαμψόν Χαριτονίδης περνάει, κακή πάσα, κλέβει ο Παγώνης, μπερδέσεις για τον Παγώνη, ξανά μπερδέσεις σε ήρεμο τέμπο τώρα φωνάζω από τον πάγκο, δεν υπάρχει λόγος διασύνης, μπερδέσεις παίρνει την επιλογή, δίνει στον Καστή, Καστής με το φλότερ, όχι, rebound όμως από τον ίδιο σε τρίτο χρόνο, γυρίζει και στοχή, κι άλλο rebound, αυτή τη φορά η μπάλα στα χέρια του Μαρκόπουλου. Μπέλα, εκπαιδιασμός, Μπέλα, πάτησε γερά, καλά και φάουλ. 57-53, είναι πάρα πολύ μεγάλος παίχτης. Time out, φωνάζει και το παίρνει ο Νίνος Ηλιόκαυτος. Γυρίζουμε σε λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι μας, δεν χάσατε τίποτα. Ο Μπέλας έβαλε την μία βολή, είχαμε ένα πολύ μικρό τεχνικό θεματάκι, όμως είμαστε εδώ, το σκορ είναι 57-54. Το μόνο που χάσατε ήταν η εύστοχη βολή του Μπέλα. Εντάξει, τόσες έχει βάλει, ας μην δείτε και μία. Δρούγας χάνει την πρώτη δικιά του βολή. 57-54 παραμένει, 4-2 για το φινάλε ενός αγώνα που τίνει να γίνει συναρπαστικό, σαν και οι BDL ποτέ δεν πέρασαν μπροστά. Δρούγας μέσα, 58-54. Κρατούν διαφορά μεγαλύτερη του ενός σουτ. Η Bridge, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι διαφορά ασφαλείας. Μπέρτσος, Χαριτονίδης και τώρα Μαρκόπουλος. Καγαφώνης, κρατάει ο Καγαφώνης, σουτάρει για τρεις πάνω σε άμυνα, η μπάλα δεν πέφτει μέσα. Καλή άμυνα, πολύ καλή άμυνα στους Πριπ, έκρυψαν τον ορίζοντας τον Καγαφώνη, ο οποίος δεν εκτέλεσε σωστά. Ρούγας για τον Παγώνη. Τώρα είναι ένα μάτς ειδικών συνθηκών. Οι BDL έμειναν κοντά και θα πάνε να το κλέψουν το τέλος. Καστής και πάλι με κοντύτερο αντίπαλο. Αλλά πέσει καλή άμυνα τώρα ο Καγαφώνης και σπέβδει για να κλέψει ο Σαμψό Χαριτονίδης. Το αφήνει, όχι δεν αφήνει, περνάει ο ίδιος στο κέντρο και δίνει στον Μπέρτσο. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Μαρκόπουλο. Βρίσκει διάδρομο, αλλά αστοχή. Προσπαθεί για το rebound. Η μπάλα βρίσκει στο κεφάλι του Παγώνη. Και τώρα μπερδέσεις. 3 λεπτά και 8 δεύτερα. Μπερδέσεις. Κλείνεται. Κρατάει όμως την μπάλα και δίνει στο Μενέγκη. Δρούγας. Σουτάρει για 3. Άστοχος. Και άτυχος. Μπέρσος. Να δώσουμε και μία λεπτομέρεια προϊστορία στην οποία παραλείψαμε να πούμε ότι ο Παναγιώτης Μαρκόπουλος και ο Δρούγας ήταν συμπαίχτες στους περσινούς Ξάδερφορς, πλέον είναι αντίπαλοι εδώ μετά τη διάλυση των Ξάδερφορς, μια ομάδα που δυστυχώς πλέον δεν την απολαμβάνουμε στα παρκέ. Και έτσι έχουμε και λιγότερες αναβολές φέτος. Έξω η πρώτη βολή από τον Μπέρτσο, παραμένει το 58-54. Ο Μπέρτσο, ο οποίος έχει χάσει δύο σημαντικές βολές. Έξω κι αυτή, μάχη τον Μπέλας, κέρδισε ο Καστής. Ακόμα μια χαμένη ευκαιρία να μειωθεί η διαφορά σε απόσταση βολής. Μενέγκη για τον Μπερδέση. Πίεση στον Μπερδέση, ανταποκρίνεται και δίνει στο Μενέγκη. Μενέγκης κλείνεται από δύο. Δύσκολο αυτό που πάει να κάνει, βρίσκει τον Καστή. Έχει πέσει πολύ άσχημα ο Καστής στο έδαφος. Πάρα πολύ άσχημη πτώση του Καστή. Έβγαλε μια πολύ δυνατή κραυγή και τώρα υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι. Ελπίζουμε να μην έχει χτυπήσει και απλό να ήταν ένας παροδικός πόνος. Εντάξει, ναι, είναι θηρίο, είναι παλικάρι. Σηκώνεται ο Καστής. Δεν παθαίνει τίποτα. Δεν παθαίνει τίποτα. 58-54. Μας λαχτάρει ο Μπαγάσας, ευτυχώς όμως είναι καλά. 4 λεπτά ακόμα. Οι BDL έχουν ακόμα μια ευκαιρία να μειώσουν στον έναν ή στους δύο. Καγαφώνης, Μαρκόπουλος, Μπέρτσος, Μπέλας. Χαμηλό σχήμα με ψηλό τον Χαριτονίδη. Ούτως ή άλλως δεν έχουν και πολλές επιλογές. Ένας
πιο κλασικός φόργουρ βέβαια από τους τέσσερις κοντούς είναι ο Φωστέρης, ο οποίος εμπροκειμένου είναι έξω. Μπέρτσος με τον Παγόνι, ζητάει ο Μπέλλας, είναι πιο δυνατός από τον Μπερδέση, περνάει, δεν μπορεί, Χαριτονίδης είναι εκεί, γυρίζει, πιβοτάρει, βολές για τον Σαμψόν Χαριτονίδη. Έχω μια διέστηση ότι αυτό το μάτς θα πάει στην παράταση. Μια ρώσικη ρουλέτα είναι το μάτς πλέον, με πολλές βολές εκατέρωθεν. Πολύ σκληρές άμυνες. Χαριτονίδη στη γραμμή. Μέσα. Δεν είναι ο παίκτης με τα καλύτερα ποσοστά, αλλά σε τέτοια σημεία τα ποσοστά πάνε περίπατο. Ο Χαριτονίδης έχει καρδιά νικητή. Σαψώ Χαριτονίδης. Χαριτονίδης. 58-56. Από αυτό το θορυκτό που λέγεται Σαψώ Χαριτονίδης. Δρούγας. Διαφορά 2 πόντων. Άλλο μάτς πλέον. Μπερδέσεις. Τώρα χρειάζονται σκορ όπως και δίποτε. Η μπάλα πάει στον Ηλιόκαυτο και από εκεί στον Δρούγα. Δρούγας για τον Παγόνι, από εκεί στον Μπερδέση. Θα πάρει αυτό το σουτ και άλλο airball. Και τώρα η ευκαιρία των BDL να ισοφαρίσουν ή και να περάσουν μπροστά. Πάμε για φινάλε χιτσκοκικό, θρυλερικό, γκρανγκινιολικό. Μπέρτσος. Μένει και στάρ για τρεις. Αστοχή, κακή επιλογή, πολύ κακή επιλογή. Κοντοστέκεται απελπισμένος ο Μπέλλας και ο Καστής στην άλλη πλευρά παίρνει φάουλ. Ο Μπέλλας δεν πιστεύει στα μάτια του. Εδώ τον βλέπετε, τον αρχηγό των BDL. Βολές για τον Καστή. Έχει τρελαθεί λέει. Καστής στη γραμμή, κάνει φοβερό παιχνίδι και ευστοχή. 59-56. Είπαμε, σε τέτοιο σημείο τα ποσοστά δεν παίζουν καμία απολύτως σημασία. Σημασία έχει η καρδιά, η ψυχή, το μέταλλο. 2 στους 2 από ένα παίχτη που διαθέτει όλα τα στοιχεία που προανέφερα. Μπέλα. Χάνει την μπάλα, κλέβει ο Παγόνης αλλά με το πόδι. Διαμαρτύρονται τον Αϊπρίτς. Αυτό είναι το λεγόμενο καροτσάκι. Γυρίσαμε για τα τελευταία 91 δευτερόλεπτα ενός αγώνα, τον οποίο ναι μεν οι Πρίτς έχουν το προβάδισμα σε όλο το match, αλλά η BDL είναι ακόμα ζωντανή, 60-56. Τώρα περνάει στον Μπέλλα, κλέβει από μπροστά ο Μπερδέσης, πολύ καλή άμυνα. Φωνάζει για φάουλ, ο Μπέλλας δεν πήρε κάτι. Δρούγας για τον Μπερδέση, τώρα δεν χρειάζεται βιασύνη. Ο Μπερδέσης για να δώσει τη χαριστική βολή δεν μπορεί. Καστής στο επιθετικό rebound, όχι, rebound από τον Μπέρτσο. Ζωντανή την ball don't lie. Μπέλλας θέλει να τρέξει, σταματάει, επιταχύνει, πάει μέσα, τάπα του Δρούγα. Φοβερή άμυνα πάνω στον Μπέλλα σε δύο περιπτώσεις. Και τώρα η Πρίτς είναι φαβορή, μπήκαν στο τελευταίο λεπτό έτσι. Μπερδέσει. Μπερδέσει για τον Δρούγα, για τον Παγόνι για να το τελειώσει, όχι. Αλλά έρχεται ο Καστής και το κάνει αυτός. 62-56, time out από τους Bold Online και νομίζω ότι πολύ δύσκολα πια αυτό το μάτσο μπορεί να γυρίσει. Επιστρέφουμε σε λίγο. Πλέον έτσι όπως έχει κυλήσει το μάτσο θέλουν άμεσα ένα μεγάλο καλάθι BDL. Νομίζω ότι και δίποντο δεν τους φτάνει, θέλουν τρίποντο και καλή άμυνα. Ιδάλλως γρήγορο φάουλ. Ξεκινούν όμως εδώ από την επίθεση, Μαρκόπουλος για τον Κακαφόνη, θα σουτάρει από τα 8, τέλος. Το πήρε ο Κακαφόνης, δεν δικαιώθηκε και η Πρίτς δεν γίνεται πλέον να μην πάρουν αυτό το μάτς. Πρέπει να γίνουν απίστευτοι.
στα τελευταία 35 και 6. Μπερδέσει επαναφέρει. Παγώνει για τον Καστή. Αυτό βάζει την μπάλα χαμηλά και πάρα πολύ εύκολα θα πάει στο lay-up. 64-56, game over. Μπέλα. Σουτάρει και αυτό για 3, αστοχή. Ριμπάνω του Παγώνη. Ο Παγώνη κλείνεται. 15 δευτερόλεπτα, όλα πλέον έχουν τελειώσει, δεν κάνουν επίθεση οι New York Knicks, οι δύο ομάδες θα δώσουν τα χέρια, τέλος αγώνα, τελικό αποτέλεσμα, New York Knicks, Boulder Light 64-56, οι New York Knicks είναι στα play-in, οι Boulder Light θα περιμένουν τις τελευταίες αγωνιστικές για να μάθουν τη μοίρα τους. Καλό βράδυ, καλή αυριανή.